Καταρχήν δεν ήταν παιδί επεισοδίων, δεν είχε καμιά σχέση, ούτε ήταν ένας αγαθός γείροντας. Τίποτα, δηλαδή το παιδί είναι εξαιρετικό, όχι ότι αυτό είναι εξαιρετικό, όχι ότι παιδί είναι ανυψιός, γι' αυτά. Εντάξει, είδατε κι εσείς ότι δεν ήταν κάτι, δεν προκάλεσε κάτι, δεν έκανε το παιδί, ήταν πάσο μηχανάκι και το επιτέθηκαν. Πόσο χρόνο είναι στο σώμα? Τώρα αυτός έχει δεύτερο χρόνο, είναι τώρα. Ήταν πάντα στην Αθήνα ή πήγε? Όχι, όχι, από την επαρχία το παιδί. Λόγω των δυσκολιών που είχε με τα αυτά, αυτός είχε φυσική αγωγή, κάτι είχε κάνει, δεν μπορούσε να διοριστεί και πήγε στην αστυνομία. Εξαιρετικό παιδί, αλλά και σιδηρόμαστρο που ζούσε, όποιο είχε να ρωτήσει, ήταν άψογος. Ήσυχο παιδί, δεν ήταν, να πεις ότι ήταν κάποιος που ήταν τσαμπουκάς και αυτά, παρόλο που ήταν σωματώδες και τέτοια, ήταν πολύ ήσυχος. Θέλω τη δική σας την άποψη λίγο για το περιστατικό. Ήταν εντελώς άναδρο, δεν είναι κάποιος που ήταν σε άμυνα και έχανε ή όρμηξε σε αυτά. Πήγαν από πίσω και το σακάτεψε το παιδί. Όρμηξαν και όλοι. Δεν προκάλεσε το παιδί κάτι. Δεν είναι όπως άλλα περιστατικά που βλέπεις η αστυνομία ότι κάνει ντου ή κάνει αυτά και αυτός ξέμεινε και έχανε. Και έτσι να ήταν πάλι, δεν είναι, υπηρεσία κάνει. Αλλά ήταν το παιδί ανέμελο. Αυτό για να το ρίξεις έτσι, αυτός είναι κοντά στα 2 μέτρα. Για να το ρίξεις έτσι. Είναι σωματώδης, ο ανυψιός σας. Σωματώδης, ναι, σου λέω το παιδί είναι αυτό. Αλλά είναι ήσυχος, σαν χαρακτήρα, σαν αυτό ούτε. Δηλαδή εδώ και σιδηρόκαστρο που ζούσε, ας πούμε, σιδηρόκαστρο ήταν εξαιρετικό παιδί. Δούλευε έτσι για να βοηθήσει τον πατέρα του, γιατί ο πατέρας ήταν αστυνομικός. Και ο πατέρας ήταν αστυνομικός. Ναι, με ένα μισθό, άνθρωπος και πολλοί που τα παλεύανε, σπούδασε τα παιδιά του όλα και βοηθούσε γι' αυτό όσο μπορούσε. Και στην ομάδα, δράση. Αυτή που είναι με τα παπάκια τώρα. Ναι. Γνωρίζετε πόσο καιρό ήταν? Από την αρχή που πήγε εκεί πέρα, πήγε κατευθείαν. Έτσι και όλα τα παιδάκια πάνε εκεί πέρα, σε αυτές. Κατευθείαν Αθήνα πάνε. Ξέρετε, η εικόνα αυτή να είναι αιμόφυρτος. Τραγικό τώρα που το βλέπω τώρα στο ίντερνετ. Είναι μια εικόνα συγκλονιστική. Προηγουμένως μίλησα με τον πατέρα που είναι στον δρόμο. Και είναι, δηλαδή τώρα με έχει σοκάρει πιο πολύ. Ούτως ή άλλως με σοκάρει αυτό που είδα, δηλαδή τον τρόπο που επιτέθηκαν στο παιδί. Αλλά από τη στιγμή που είναι και συγγενής σου είναι. Μίλησατε με τους γονείς του? Μίλησα με τον πατέρα του. Τι σας είπε? Τίποτα. Ο άνθρωπος λέει πάμε να δούμε τι είναι, τι έγινε, τι έχει τώρα. Να δούμε τι έχει, δεν ξέρουμε τώρα λέει, τι έχει ακόμα. Έρχονται Αθήνα. Έρχονται Αθήνα, ναι. Τι λένε εκεί όλοι στις Σέρες? Είναι ένα παιδί δικό σας, εκεί μεγάλωσε, 2 χρόνια λείπει μόνο. Τίποτα. Ένα παιδί της επαρχίας, εξαιρετικός χαρακτήρας. Δεν έχει καμιά σχέση με τα δρόμενα της Αθήνας και το τι γίνεται με τα κινήματα και τα παρακινήματα εκεί πέρα. Αυτό. Αυτά είναι αντίπεινα, τυφλά αντίπεινα είναι, αλλά υπάρχουν πίσω από κάθε άνθρωπο, υπάρχει μια οικογένεια, μια ιστορία, ένας που δεν είναι. Το δικό σας μήνυμα ως θείος του αστυνομικού ποιο είναι? Εμείς εδώ στην επαρχία για μας αυτά είναι εξωγήινα πράγματα, δεν τα βλέπουμε δηλαδή εντελώς και το μόνο που είναι αποτροπιασμός. Δεν είναι. Και εκεί κάτω πηγαίνουν τα παιδιά που είναι όλα. Είναι παιδιά της επαρχίας και αυτά τα εγκλωβίζουν εκεί στην Αθήνα και ας βάλουν καλύτερα πιο εκπαιδευμένες ομάδες εκεί πέρα παρά τα παιδιά που θα ρίχνουν εκεί πέρα μέσα στη φωτιά χωρίς, δεν ξέρω τι να πω.